χρόνος χωρίς την αίμα είναι εφιάλτης. Είναι σαν να ζούμε μια ταινία thriller που δεν έχει τέλος. Δεν ισχυώνεις από αυτό το πράγμα, το παιδί μας δεν γυρίζει πίσω, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να μας το φέρει πίσω. Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το τραγικό δυστύχημα τα ξημερώματα της 22ης Νοεμβρίου του 2022 που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό της 21χρονης φοιτήτριας από τα Χανιά. Ήταν η αρχή. Εύχομαι να έρθει και το τέλος γρήγορα. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κάθεται ο 27χρονος που τη μοιραία νύχτα οδηγώντας σύμφωνα με τις μαρτυρίες με ηλικιώδη ταχύτητα παρέσυρε την αίμα με το αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα να την τραυματίσει βαριά και στη συνέχεια την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στον δρόμο. Πρέπει όμως να τιμωρηθεί αυτός για το κακό που έχει κάνει και αυστηρά για παραδειγματισμό για να συμμορφωθούν γιατί και έξω κυκλοφοράνε κι άλλοι. Πρώτος μάρτυρας ο πατέρας της 21χρονης φοιτήτριας κτηνιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, ο οποίος μίλησε τόσο για το πώς έμαθε ότι η κόρη του παρασύρθηκε από το όχημα, όσο και για τις τραγικές στιγμές που ακολούθησαν. Δεν πρόλαβε να φτάσει στο σπίτι της. Εγώ ενημερώθηκα τα ξημερώματα λίγο μετά το μοιραίο, όταν χτύπησε το τηλέφωνο μέσα στην άγρια νύχτα. Ο ίδιος περιέγραψε και την εικόνα που αντίκρισε στο νοσοκομείο. Το παιδί μου ήταν κομμάτια. Ο τραγικός πατέρας που έζησε για λίγο με την ελπίδα πως το παιδί του θα τα καταφέρει, αφού το βρήκε να μάχεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του οδηγού. Να τιμωρηθεί αυστηρά για το κακό που έχει κάνει. Ο δρόμος δεν είναι πίστα. Δεν βγαίνεις έξω και θερίζεις. Δεν έχει κανένα ελαφρυντικό. Δεν έχει κανένα ελαφρυντικό για αυτό που έκανε. Κανένα. Ήταν κάτι αποτρόπαιο και δεν έχει κανένα ελαφρυντικό. Έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου εκτυλίχθηκαν στιγμές απίστευτης συγκίνησης. Ανάμεσα στους δεκάδες φίλους και συγγενείς της ΕΜΑΣ βρέθηκε και η μία από τις δύο γυναίκες που έλαβε τον ένα νεφρό της 21χρονης. Αυτή η γυναίκα έχει ένα κομμάτι της ενανέλας μου. Και το πιο σημαντικό είναι καλά. Η γυναίκα συναντήθηκε με τη μητέρα της ΕΜΑΣ με τις στιγμές να είναι συγκλονιστικές. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες όλη μέρα έκλαιγα, σήμερα χαμογελάω. Οι γονείς της 21χρονης κοπέλας, ακολουθώντας την επιθυμία που η ίδια είχε εκφράσει σε ανύποπτο χρόνο, προχώρησαν μετά το χαμό της στη δωρεά οργάνων. Η καρδιά, τα νεφρά, το ύπαρ, η κερατοειδής της ΕΜΑΣ έδωσαν ζωή σε 5 ανθρώπους. Με την καρδιά της να χτυπά στο στήθος μια 40χρονης μητέρας που είχε καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και ζούσε πια με την υποστήριξη 2 μηχανημάτων. Όταν πήραμε αυτή την απόφαση δεν γνωρίζαμε τίποτα. Δεν γνωρίζαμε ούτε τι σημαίνει, ούτε πώς θα νιώθουμε στην πορεία, ούτε τίποτα. Απλά εμείς κάναμε αυτό που μας είχε πει το παιδί μας, την επιθυμία της πραγματικότητα. Αλλά τώρα εκ των υστέρων βλέπουμε πραγματικά ότι είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση. Το δικαστήριο διέκοψε για τις 29 Νοεμβρίου, με τη μητέρα της ΕΜΑΣ να είναι η επόμενη που θα ανέβει στο βήμα του μάρτυρα, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η κατάθεση της 20χρονης συνοδηγού του επίδικου αυτοκινήτου, που είχε απαλλαχθεί από τις κατηγορίες της συνέργειας βάσει βουλεύματος.